Για τις εξελίξεις της ημέρας θα συζητήσουμε με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση, κύριε Ηλιόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Λοιπόν, η κυβερνητική αξιοπιστία, κύριε Ηλιόπουλε, φαίνεται πως έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό με αφορμή και την κακοκαιρία. Αυτή τη φθορά επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Για μας είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Και πρέπει να φύγει τώρα. Δεν είναι μόνο, αν θέλετε, οι τελευταίες μέρες που δείξαν άλλο ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ας θυμηθούμε λίγο ότι πριν ξεκινήσει η κακοκαιρία, ακούγαμε για 5 μέρες διαρκώς ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι πανέτοιμος. Και είδαμε το χάος, ζήσαμε το φιάσκο. Για να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα, φανταστείτε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να έχει τη μητέρα του με COVID στο Σωτηρία, σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας, και να είναι για 2 μέρες χωρίς φαγητό, να είναι με μια φέτα ψωμί, γιατί έχουν αποκλειστεί επικοινωνία από το ένα κτίριο στο άλλο. Πέρα από τις πολλές εικόνες που είμαι σίγουρος ότι έχουν δει όλοι οι συμπολίτες μας για την κατάρρευση, όχι μόνο στην Αττική Οδό, αλλά και σε κεντρικούς άλλους άξονες. Αν θέλετε όμως, αυτό ήταν απλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση γιατί έχει αποτύχει στην πανδημία. Συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή να μετράμε καθημερινά πάνω από 100 νεκρούς. Συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή όχι να είμαστε λίγο πάνω, αλλά 2 φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απώλειες αναλογικά με τους κατοίκους. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πανδημία, σε όλη την Ευρώπη πεθαίνει κόσμος, αλλά εδώ πλέον αυτό το οποίο ζούμε είναι μια υγειονομική τραγωδία. Ζητάμε να φύγει η κυβέρνηση γιατί τα θέματα της ακρίβειας δεν μπορούν να περιμένουν. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν την άνοιξη για την αύξηση του βασικού μισθού. Τώρα είναι που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Τώρα είναι που πρέπει να ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος της πανδημίας. Και μια τελευταία φράση. Ζητάμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση και για θέματα δημοκρατίας. Δεν γίνεται το νούμερο 2 της κυβέρνησης να συνομιλεί με υπόδικους και να φαίνεται ότι η κυβέρνηση εκβιάζεται από υπόδικους. Άρα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα περιμένουμε από τον κύριο Γεραπετρίτη να εξηγήσει στη Βουλή τη σχέση και του κύριου Μητσοτάκη και τη δικιά του με τον κύριο Φουρθιώτη. Πάντως, κύριε Ηλιόπουλε, επί του διαδικαστικού, το κυβερνών κόμμα έχει μια ισχυρή αυτοδυναμία. Η ουσία, δηλαδή, κατά τα φαινόμενα, είναι ότι τη Δευτέρα η κυβέρνηση θα έχει συσπειρωμένους τους βουλευτές της και μια νοπή ψήφο εμπιστοσύνης. Οι πολιτικές κινήσεις κρίνονται και το κατά πόσο συνομιλούν με την λαϊκή βούληση. Και η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία θέλει να δει την κυβέρνηση να έρχεται απολογούμενη. Γιατί η διαδικασία μομφής είναι μια διαδικασία απολογίας της κυβέρνησης. Από ό,τι φαίνεται, τα μαθηματικά είναι αυτά που λέτε. Αλλά μην υποτιμάτε ποτέ τις πολιτικές δυναμικές που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία και μην υποτιμάμε καθόλου τις δυσκολίες που θα έχουν πολλοί κυβερνητικοί βουλευτές να υπερασπιστούν αυτές τις μέρες το φιάσκο μια σειρά υπουργών που σχετίζονται είτε με το ρεύμα, είτε με τις μεταφορές, είτε με την πολιτική προστασία, είτε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κύριε Ηλιόπουλε, θέλω λίγο να σας πάω στα όσα δήλωσε πριν από λίγη ώρα στο Όπεν ο κύριος Ανδρουλάκης αναφορικά με τις εξελίξεις. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση και πως το κίνημα αλλαγής θα υπερψηφίσει την πρόταση μομφής. Μίλησε επίσης για κομματικά και επικοινωνιακά παιχνίδια από πλευράς του κυρίου Τσίπρα. Και είπε χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος θεωρούσε αδιανόητο πριν από λίγο διάστημα να πάει η χώρα, να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με νεκρούς σε καθημερινή βάση από την πανδημία, κάτι το οποίο, για το οποίο μάλλον έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Και είναι κάτι το οποίο το ζητήσατε και νωρίτερα κι εσείς, να φύγει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στη ζωή όταν τα μέτωπά σου είναι ξεκάθαρα, τότε λύνονται προβλήματα. Και εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο μέτωπο. Και το μέτωπό μας είναι απέναντι στη δεξιά και στον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, πρέπει να ιτηθεί η πολιτική Μητσοτάκη. Και να ιτηθεί η πολιτική Μητσοτάκη σημαίνει μια σειρά από πράγματα, όπως στήριξη στα νοικοκυριά για το ρεύμα, πραγματική στήριξη, άξιση των μισθών κτλ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα στρατηγικής. Κατανοώ το επιχείρημα που λέει ότι όταν η χώρα έχει 100 νεκρούς την ημέρα δεν ζητάει εκλογές, αλλά επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Τι μπορούμε να περιμένουμε πλέον από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να έχουμε 150, να έχουμε 200 νεκρούς την ημέρα? Ξαναλέω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή η οποία είναι σήμερα ένοχη για την υγειονομική τραγωδία που ζει η χώρα. Άρα, όταν έχει μια κυβέρνηση η οποία αρνείται να ισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν εν μέσω πανδημίας η επίσημη κυβερνητική γραμμή είναι ότι πρέπει να κλείσουν περιφερειακά νοσοκομεία, και αναρωτιέμαι για την Κρήτη ποια είναι τα περιφερειακά νοσοκομεία τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κλείσει σε αυτόν τον επανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη. Άρα το να παραμένει αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κάτι που θα βοηθήσει να λυθούν προβλήματα. Το να παραμένει αυτή η κυβέρνηση είναι μέρος του προβλήματος, μέρος του εγκλήματος, και γι' αυτό πρέπει να φύγει.
Είναι επίσης γεγονός για πολλούς, κύριε Ηλιόπουλε, ότι δεν θα περάσει στα ψηλά και η απουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, αφού δεν θα μπορεί κατ' ουσία να εκπροσωπήσει το κόμμα του σε αυτήν την κοινοβουλευτική μάχη. Το Κινάλ λοιπόν αναζητά βηματισμό. Ωστόσο, αρκετοί διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές ως μια καλή συγκυρία για τον κύριο Τσίπρα να δείξει την υπεροχή του με αυτόν τον τρόπο. Ξαναλέω, δεν είναι δικό μας άγχος η εξέλιξη στο Κινάλ. Ο δικός μας αντίπαλος είναι απέναντι και ο δικός μας αντίπαλος είναι η δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι κάθε προοδευτικός, κάθε δημοκρατικός, κάθε αριστερός πολίτης αυτό το οποίο θέλει να δει από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές και αριστερές είναι ότι θα δώσουν αυτή τη μάχη. Και αυτή η μάχη έχει κοινωνικό περιεχόμενο. Αυτή η μάχη σημαίνει ότι εδώ και τώρα θα παλέψουμε για ενίσχυση του ΕΣΥ. Αυτή η μάχη σημαίνει ότι εδώ και τώρα θα παλέψουμε για καλύτερους μισθούς και για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτή η μάχη σημαίνει ότι εδώ και τώρα θα παλέψουμε για περισσότερη δημοκρατία στη χώρα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα πώς τα βλέπετε? Δεν μας ανησυχούν. Να σας υπενθυμίσω ότι είναι τα ίδια δημοσκοπικά ευρήματα που πριν από 2 μήνες δίνανε πρώτο τον κύριο Λοβέρδο για τις εσωκομματικές εκλογές του Κινάλ. Μελετάμε τις δημοσκοπήσεις, μελετάμε και κοιτάμε κυρίως, αν θέλετε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτή είναι και η γνώμη των ανθρώπων που ασχολούνται επιστημονικά με τις έρευνες γνώμης, ότι σε μη προεκλογική περίοδο πρέπει κάποιος να κοιτάει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν μια μεγάλη κατάρρευση της κυβέρνησης και στην πανδημία και σε μια σειρά από κρίσεις που διαχειρίζεται, όπως η ακρίβεια. Και είναι σίγουρο ότι η ακρίβεια θα είναι το μεγάλο στοίχημα για την ελληνική κοινωνία και ένα στοίχημα το οποίο δεν μπορεί να κερδίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.